Πριν από περίπου 20 χρόνια, λοιπόν, η BP, η British Petroleum, ή όπως ονομάστηκε αργότερα Beyond Petroleum, μαζεύτηκαν σε ένα δωμάτιο, έτσι το φαντάζομαι κάπως, και είπαν, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα, κάπως πρέπει να μεταθέσουμε την ευθύνη από εμάς στο άτομο. Και εμφάνισαν μία από τις διασημότερες, θα πω, καμπάνιες marketing που έχουν γίνει ποτέ, που ονομάστηκε What on Earth is a Carbon Footprint. Τι στην ευχή είναι το ανθρακικό αποτύπωμα. Η καμπάνια αυτή, λοιπόν, ήταν φοβερά επιτυχημένη. Κατάφερε να πείσει όχι μόνο τον μέσο άνθρωπο, αλλά και πολλούς επιστήμονες, ότι πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να αισθάνεται ενοχές που υπάρχει, πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να μετράει το ανθρακικό του αποτύπωμα κομματάκι-κομματάκι, και δεν είναι ευθύνη των εταιριών που πλουτίζουν από την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, αλλά είναι δική μου ευθύνη που για να πάω στη δουλειά μου πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο, μιας και δεν υπάρχει από την κοινωνία κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς να με μεταφέρει εκεί. Αγαπημένη μου, ήρθες από Γερμανία. Λοιπόν, η φίλη μας, η Ειρήνη Σακελάρη, με MSc Environmental Sciences and Masters in Political Ecology, Degrowth and Environmental Justice, η οποία είναι και Youth Coordinator στον οργανισμό Global Landscapes Forum, ήρθε για μας από τη Γερμανία και είμαστε grateful γι' αυτό. Θα μας μιλήσει, η ομιλία της έχει θέμα «Αναζητώντας την κλιματική δικαιοσύνη». Είναι στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ που έχει κατεύθυνση προς το περιβάλλον, και νομίζω ότι είσαι και εσύ ένα κατάλληλο άτομο να μας διαφωτίσει. Ο λόγος σε σένα. Τέλεια. Παίρνω αυτό το μικροφωνάκι, το πήρα. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη, όπως είπε μόλις ο Κώστας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να είμαι για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη σε αυτό το χώρο και για πρώτη χρονιά με κόσμο εδώ, το οποίο είναι τέλειο. Και είμαι επίσης πολύ χαρούμενη που είμαι σε έναν χώρο που ανυπομονώ να φάω μετά, γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε καμία ταμπέλα, όλα θα είναι vegan, οπότε υπέροχα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα πριν φύγει και γενικότερα σε όλους τους διοργανωτές και τις διοργανώτριες του φεστιβάλ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που θα αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας. Λίγα, αρκετά λεπτά από το χρόνο σας σήμερα, για να κάνουμε μία μικρή αναδρομή στην ιστορία προς τα πίσω και μία μικρή αναδρομή στην ιστορία που θα μπορούσαμε να έχουμε προς τα μπροστά, αν ξεκινήσουμε να δρούμε σήμερα. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω, θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό γκάλοπ. Δεν βλέπω πολύ καλά, δεν υπολόγισα ότι τα φώτα θα είναι έτσι, αλλά εδώ με το χέρι κάτι γίνεται. Θέλω απλά να σηκώνετε το χέρι σας όταν θα συμφωνείτε αρκετά με την πρόταση που θα διαβάζω. Λοιπόν, πρόταση πρώτη. Η κλιματική κρίση είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη. Okay. Χεράκια, μην νιώθετε peer pressure, την δική σας άποψη. Αισθάνομαι πως είχα στο παρελθόν ή πως έχω τώρα προσωπική ευθύνη για την κλιματική κρίση. Προσπαθώ ενεργά να μειώσω το προσωπικό μου περιβαλλοντικό αποτύπωμα όσο περισσότερο μπορώ. Τι ωραία, σαν να είμαι σε τάξη νιώθω. Αισθάνομαι τύψεις όταν συγκρίνομαι στο διαδίκτυο με άτομα που φαίνεται να έχουν πιο πράσινο τρόπο ζωής από εμένα. Υπέροχα. Νοιάζομαι περισσότερο από τα περισσότερα άτομα που ξέρω στην προσωπική μου ζωή για το περιβάλλον, και αυτό με κάνει να αισθάνομαι μοναξιά. Αισθάνομαι άγχος για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Σηκώσω και εγώ το χέρι μου εδώ. Θέλω να συμμετέχω ενεργά στην αναζήτηση της κλιματικής δικαιοσύνης, αλλά πολύ συχνά νιώθω ότι δεν γνωρίζω αρκετά ή ότι δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Και τέλος, η κλιματική κρίση μας αφορά όλους, όλα τα άτομα, για να είμαστε inclusive.
Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το μικρό παιχνίδι. Και κρατήστε τις απαντήσεις σας στο μυαλό σας όσο θα κάνουμε την υπόλοιπη συζήτηση μαζί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να αναζητήσουμε την κλιματική δικαιοσύνη. Για να δούμε αν δουλεύει αυτό. Δουλεύει, οπότε όλα καλά. Ίσως έχετε δει λοιπόν στα social media, λίγο λιγότερο στα conventional μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην τηλεόραση για παράδειγμα ή το ραδιόφωνο, σχετικά με τις πρόσφατες πλημμύρες για παράδειγμα στο Πακιστάν, που εκτόπισαν εσωτερικά στη χώρα 33 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι περίπου 3 φορές η Ελλάδα. Είναι ένα νούμερο πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε. Πως η Νοτιοανατολική Ασία χτυπήθηκε πριν από μερικές ημέρες από τον ισχυρότερο τυφώνα της τελευταίας δεκαετίας. Πως η Κούβα, η πολιτεία της Φλόριντα της Αμερικής επίσης το ίδιο. Πως πέθανε ο τελευταίος άνθρωπος μιας ηθαγενούς κοινότητας στη Λατινική Αμερική, η οποία είχε δολοφονηθεί μαζικά πριν από περίπου 3 δεκαετίες για να χτιστεί εκεί ένας χώρος στην ουσία διαχείρισης του δάσους. Πως η ξηρασία, όπως μας είπε προηγουμένως η Μαρία, στην Νοτιοανατολική Αφρική, για παράδειγμα στη Σομαλία, στην Αιθιοπία κτλ., έχει δημιουργήσει μια επιστημιστική κρίση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχαν τα τελευταία χρόνια. Η λίστα είναι ατελείωτη. Αυτό ήταν μια εξαιρετική στιγμή της περασμένης χρονιάς, όπου η θάλασσα άρχισε να βγάζει φωτιές στον κόλπο του Μεξικού. Η λίστα λοιπόν είναι ατελείωτη. Αυτό εδώ είναι ο Ρήνος, στην πόλη της Κολονίας όπου βρίσκομαι εγώ. Το ποτάμι ξεράθηκε τελείως. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς η Γερμανία και γενικότερα η Κεντρική Ευρώπη έφτασε σε θερμοκρασίες πραγματικά πάρα πολύ ψηλές για την περιοχή. Η λίστα είναι ατελείωτη. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα χώρο που υπάρχουν αρκετά, ας τα ονομάσω, ευαισθητοποιημένα άτομα σχετικά με την κλιματική κρίση. Οπότε ας αφήσουμε το τι συμβαίνει και ας ξεκινήσουμε αυτό που σας υποσχέθηκα, που είναι ένα ταξίδι πίσω στην ιστορία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων πολύ συχνά των social media και συμπεριλαμβανομένων πολύ συχνά περιβαλλοντικών οργανισμών, περιβαλλοντικών κινημάτων που έχουν τις καλύτερες προθέσεις, ονομάζουν αυτές τις καταστροφές φυσικές καταστροφές. Δεν υπάρχει τίποτα φυσικό σε αυτές τις καταστροφές και αυτό θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω με την ιστορική αυτή αναδρομή. Ας μπούμε λοιπόν σε αυτή την νοητή μηχανή του χρόνου και ας πάμε πάρα πολύ γρήγορα στο 1800. Ας πάμε περίπου 2 αιώνες πίσω. Η γη εμφανίστηκε σε αυτόν τον κόσμο 4,5 δισεκατομμύρια περίπου χρόνια πριν. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής αυτού του βράχου, το κλίμα αλλάζει. Φυσικά υπάρχουν αλλαγές, εποχές παγετώνων κτλ. Αυτό που συμβαίνει όμως σήμερα είναι μια, όπως ονομάζεται, ανθρωπογενής αλλαγή του κλίματος. Πριν λοιπόν από 150 περίπου χρόνια, στις αποικίες που είχε εγκαταστήσει η Δύση, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία, εμφανίστηκε το πετρέλαιο. Ανακαλύφθηκαν λοιπόν ορυκτά καύσιμα σταδιακά, το πετρέλαιο, το λεγόμενο φυσικό αέριο, που μόνο φυσικό δεν θα έπρεπε να το λέμε, είναι μεθάνιο. Είμαστε πια στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Η κτηνοτροφία εκτινάχθηκε, η βαρβαρότητα απέναντι στα ζώα εκτινάχθηκε επίσης, καθώς αυξήθηκαν τα ζώα παραγωγής. Αυξήθηκε κατακόρυφα η παραγωγή ειδών όπως ηλεκτρονικά είδη, αυτοκίνητα, ρούχα, τα πάντα, πράγματα τα οποία απολαμβάνουμε όλοι μας καθημερινά. Μόνο μία χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μία σχετικά νέα χώρα, αν σκεφτούμε την παγκόσμια ιστορία του ανθρώπου, οφείλεται για πάνω από το 1/4 όλων των ιστορικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διοξιδίου του άνθρακα, μεθανίου κτλ. Σε αντιπαραβολή με αυτό, σε ολόκληρη την Ήπειρο της Αφρικής, οφείλεται μόνο το 3%. Ο πλούτος λοιπόν των οικονομιών σαν τις δικές μας, της Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής, δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από την αποικιοκρατία, μέσα από τη σκλαβιά, μέσα από το να πηγαίνουμε σε αυτές τις περιοχές, να παίρνουμε τα ορυκτά καύσιμα και άλλους φυσικούς πόρους και να τους μεταφέρουμε στους δικούς μας χώρους. Ακόμα και μετά, όταν τελείωσαν οι αποικίες, ας πούμε, κέρδισαν την ανεξαρτησία τους οι διάφορες χώρες, το καπιταλιστικό μοντέλο και το μοντέλο της βιώσιμης διεθνούς ανάπτυξης συνέχισε να κρατάει δέσμιες αυτές τις χώρες σε έναν φαύλο κύκλο που εμείς συνεχίζουμε να παίρνουμε, η Δύση συνεχίζει να παίρνει τους φυσικούς πόρους.
Ας έρθουμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα στο 1970. Ένας επιστήμονας, ο κλασικός επιστήμονας που διάβαζε όλη του τη ζωή, ήθελε να κάνει καλό για τον κόσμο, παραδίδει στον πετρελαϊκό κολοσσό Exxon μία έκθεση που αναφέρει ότι η χρήση ορυκτών καυσίμων έχει καταστροφικές συνέπειες για τον πλανήτη, αυξάνει τη θερμοκρασία του και θέτει σε κίνδυνο την ανθρωπότητα. Ναι, οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων είναι οι πρώτοι που γνώριζαν σε αυτό τον πλανήτη για την κλιματική κρίση. Και μάλιστα ήταν εκείνες που επιδότησαν το πρώτο μεγάλο κίνημα κλιματικής έρευνας στη δεκαετία του 70. Όταν για μία ολόκληρη δεκαετία όλοι οι επιστήμονες με τους οποίους μιλούσαν τους έλεγαν ξανά και ξανά ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι η εξόρυξη και η χρήση πετρελαίου και άλλων ορυκτών καυσίμων δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη συνέχεια της ανθρωπότητας πάνω σε αυτό το πλανήτη, φυσικά αποφάσισαν να το θάψουν. Υπάρχουν, όλα αυτά τα στοιχεία είναι δημόσια, καταγεγραμμένα σε γράμματα, μιας και εκείνη την εποχή έστελναν πολλά γράμματα, καταγεγραμμένα σε report κτλ. Δεν είναι κάτι μυστικό. Αυτή η ιστορία λοιπόν είναι γνωστή. Όταν λοιπόν οι εταιρείες είδαν ότι αυτή είναι η επιστημονική αλήθεια, αποφάσισαν να αλλάξουν πρακτική. Εδώ μπαίνει μέσα το marketing, αντέγραψαν πάρα πολύ τις διαφημιστικές καμπάνιες της καπνοβιομηχανίας, που είναι ίσως η πιο επιτυχημένη διαφημιστική προπαγάνδα που έχει υπάρξει ποτέ, για να αλλάξουν λίγο τη συζήτηση γύρω από τα ορυκτά καύσιμα. Τη δεκαετία λοιπόν του 1980, η έρευνα για την κλιματική αλλαγή, η έρευνα για την κλιματική κρίση, πραγματικά θαύτηκε κάτω από το λόμπι και τα χρήματα που έβαζαν οι εταιρείες στο μάρκετινγκ. Περνάμε γρήγορα στο 1990, στη δεκαετία του 1990, που δημιουργήθηκε, είναι μια μεγάλη φράση αυτή, η Διεθνής Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, το Intergovernmental Panel for Climate Change. Είναι ο χώρος στον οποίο μαζεύονται επιστήμονες από όλο τον κόσμο για να συνδέσουν μεταξύ τους την έρευνά τους και να έχουν, ας πούμε, μια πιο σφαιρική άποψη, μια πιο σφαιρική εξήγηση για το τι συμβαίνει σχετικά με το κλίμα. Ας έρθουμε λίγο πιο κοντά, στο 2017, όπου μία από τις πιο αναλυτικές έρευνες για την κλιματική κρίση έδειξαν πως ευθύνονται μονάχα 100 εταιρείες για περίπου το 75% του διοξιδίου του άνθρακα που έχει απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε ή δεν ξέρω καν αν αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό το νούμερο που το μοιράζομαι, αλλά το νούμερο είναι πραγματικά τρομακτικό. Το 2021, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, που είπαμε πριν, δημοσίευσε ίσως την πιο ανησυχητική έκθεσή της από τις τελευταίες 3 δεκαετίες στην οποία έχει τη δράση της, στην οποία είπε ότι η κλιματική κρίση είναι ανθρωπογενής. Δεν αναρωτιόμαστε πια, δεν υπάρχει κανένας λόγος αμφισβήτησης για όσους το αμφισβητούσαν. Η χρήση ορυκτών καυσίμων απελευθερώνει θερμότητα. Η θερμότητα είναι ενέργεια. Η ενέργεια κάπου πρέπει να πάει. Και έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, τα καιρικά, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, υπερτυφώνες, υπερκαταιγίδες, τεράστιες πυρκαγιές κτλ. Θα πάμε για μία τελευταία φορά πίσω στο χρόνο και θα πάμε στο όχι και τόσο μακρινό, μάλλον πια λίγο μακρινό, 2000. Πριν από περίπου 20 χρόνια λοιπόν, η BP, έχουμε βάλει ίσως όλη βενζίνη από την BP, η British Petroleum ή όπως ονομάστηκε αργότερα Beyond Petroleum, μαζεύτηκαν σε ένα δωμάτιο, έτσι το φαντάζομαι κάπως, και είπαν, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα, κάπως πρέπει να μεταθέσουμε την ευθύνη από εμάς στο άτομο. Και εμφάνισαν μία από τις διασημότερες, θα πω, καμπάνιες marketing που έχουν γίνει ποτέ, που ονομάστηκε What on Earth is a Carbon Footprint. Τι στην ευχή είναι το ανθρακικό αποτύπωμα. Η καμπάνια αυτή, λοιπόν, ήταν φοβερά επιτυχημένη. Κατάφερε να πείσει όχι μόνο τον μέσο άνθρωπο, αλλά και πολλούς επιστήμονες, ότι πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να αισθάνεται ενοχές που υπάρχει, πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να μετράει το ανθρακικό του αποτύπωμα κομματάκι-κομματάκι και δεν είναι ευθύνη των εταιριών που πλουτίζουν από την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, αλλά είναι δική μου ευθύνη που για να πάω στη δουλειά μου πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο, μιας και δεν υπάρχει από την κοινωνία κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς να με μεταφέρει εκεί.
Με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό, δεν ξέρω αν φαίνεται. Με εκνευρίζει ακόμα και όσες φορές και αν πω αυτή την ιστορία. Θυμώνω πάρα πολύ, γιατί νομίζω έχω υπάρξει και εγώ προσωπικά έντονα θύμα αυτής της ενοχής όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το περιβάλλον. Λοιπόν, ας πάρουμε τώρα μία ανάσα για να πούμε την υπόλοιπη ιστορία με λίγο περισσότερη ηρεμία. Η κλιματική κρίση δεν είναι προσωπική ευθύνη κανενός. Οριακά δεν είναι προσωπική ευθύνη ούτε κάποιου δισεκατομμυριούχου. Ερωτηματικό εδώ, οριακά, γιατί εν γνώση του κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σίγουρα δεν είναι προσωπική ευθύνη του μέσου ανθρώπου. Η κλιματική κρίση είναι το σύμπτωμα ενός διαλυμένου συστήματος. Προσπάθησα εδώ να φτιάξω ένα λουλουδάκι με διάφορους πυλώνες της κλιματικής κρίσης. Μπορείτε να διαβάσετε κάποιους από αυτούς. Εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ο καπιταλισμός, η αποικιοκρατία, η υπεριαλισμός, η πατριαρχία, η εμπορευματοποίηση της φύσης, ο σπισισμός. Είναι μόνο μερικά από αυτά τα συστήματα καταπίεσης τα οποία συντελούν στο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να ανθίσει το λουλούδι της κλιματικής κρίσης. Οι αλλαγές, λοιπόν, στις προσωπικές μας συνήθειες, παρόλο που είναι εξαιρετικές, παρόλο που και εγώ προσπαθώ να αλλάζω συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο ζω στα πλαίσια τα οποία μπορώ, δεν είναι αρκετές για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση και σίγουρα δεν θα έπρεπε να μας κάνουν να αισθανόμαστε παραπάνω ενοχές και άγχος από αυτά που ήδη αισθανόμαστε στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν φυσικά προσωπικές επιλογές, όπως για παράδειγμα ο βιγκανισμός ή η μείωση της κατανάλωσης ζωικών και ζώων, που από περιβαλλοντικής άποψης, όπως μας είπε πολύ ωραία πριν η Μαρία, είναι εξαιρετικοί τρόποι, αλλά όχι επειδή μειώνει το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, αλλά γιατί συμμετέχουμε ενεργά σε ένα κίνημα, γιατί αφαιρούμε τον εαυτό μας από μια συνθήκη βίας, που είναι η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανική παραγωγή ζωικών παραγόγων κτλ. Γιατί στέλνουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους γύρω μας ότι πρέπει να έχουμε συνέστηση και να μας ενδιαφέρουν και τα άλλα πλάσματα εκτός από εμάς. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, λοιπόν, πραγματικά την κλιματική δικαιοσύνη, νομίζω, επίσης, η Μαρία άγγιξε πάρα πολύ όμορφα σε αυτό, γιατί μίλησε πάρα πολύ έντονα για την έννοια της συνεργασίας. Και εγώ θα σας πω ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να είναι υπό το πρίσμα αυτής της πολύ όμορφης φράσης, την αγαπώ πολύ, ονομάζεται κλιματική δικαιοσύνη. Η κλιματική δικαιοσύνη, λοιπόν, είναι ένας πολύπλοκος φακός, αλλά έχει έναν πάρα πολύ απλό και ξεκάθαρο στόχο. Κάθε πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη, κάθε άνθρωπος, κάθε ζωή, να μπορεί να ζήσει μια ζωή η οποία να αξίζει να τη ζει. Να ζει μια ζωή σε ένα περιβάλλον σταθερό, σε ένα περιβάλλον υγιές, σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες του. Η κλιματική δικαιοσύνη, λοιπόν, είναι μια ιδέα, είναι ένας ερευνητικός τομέας, σίγουρα είναι ένα κίνημα και μας παρακινεί να σκεφτούμε κάποια από τα παρακάτω πράγματα. Νούμερο 1. Η κλιματική κρίση απειλεί τον άνθρωπο και όχι τη γη. Νομίζω όλοι μεγαλώσαμε με τις ίδιες καμπάνιες για τις πολικές αρκούδες, για κάποιο πολύ όμορφο ζώο που εξαφανίζεται κάπου μακριά, για το «σώστε τον πλανήτη», «σώστε τη γη». Θέλω να σας πω, το έχω ακούσει αυτό σε μία ομιλία και πάντα το αγαπώ όταν το επαναλαμβάνουν οι άνθρωποι. Ο πλανήτης μια χαρά θα είναι. Έχει επιβιώσει 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Υπάρχουν όντα που ζούσαν πολύ περισσότερο από τον άνθρωπο πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε δεν είναι θέμα καταστροφής του πλανήτη. Είναι δικό μας πρόβλημα. Εμείς ζούμε πάνω εδώ, οπότε η κλιματική κρίση απειλεί εμάς. Νούμερο 2. Η κλιματική κρίση δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Η κλιματική κρίση, όπως είπαμε πριν, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον σεξισμό, την πατριαρχία, τον ρατσισμό, τον σπισισμό, τον καπιταλισμό και άλλα συστήματα καταπίεσης. Παρόλο που η γη
Είναι το κοινό μας σπίτι. Όλοι ζούμε εδώ. Δεν υποφέρουμε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο από την κλιματική κρίση. Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν, οι άνθρωποι, οι λαοί, τα έθνη, οι χώρες που έχουν συμβάλει λιγότερο στην δημιουργία της κλιματικής κρίσης μέσα από τις εκπομπές αερίου, μέσα από τις μετακινήσεις φυσικών πόρων, μέσα από τις αποψηλώσεις με τις αλλαγές της χρήσης γης, είναι και οι χώρες και οι άνθρωποι που απειλούνται περισσότερο σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι στο παγκόσμιο, σε αυτό που ονομάζεται παγκόσμιος νότος, Λατινική Αμερική, Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία κτλ., υποφέρουν πολύ περισσότερο από τους κατοίκους του παγκόσμιου βορρά, τουλάχιστον για τώρα. Ενώ αν κάνουμε reverse αυτό το χάρτη, ο παγκόσμιος βορράς ευθύνεται πολύ περισσότερο για την συνθήκη της κλιματικής κρίσης στην οποία βρισκόμαστε. Το ίδιο ισχύει και μέσα σε μία χώρα. Τα πιο ασθενή κοινωνικά στρώματα, οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι, είτε αυτοί είναι μετανάστες, είτε αυτοί είναι γυναίκες πολύ συχνά, άνθρωποι που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, άτομα με αναπηρία. Σε κάθε χώρα, οι πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι και πιο ευάλωτες στην κλιματική κρίση. Γι' αυτό και για να χρησιμοποιήσω ένα quote, το οποίο αγαπώ πραγματικά πολύ, από τον Τσίκο Μέντες. Αυτός λοιπόν μας έχει πει ότι ο περιβαλλοντισμός χωρίς ταξική πάλη είναι απλά κυπουρική. Ωραία και κυπουρική, αλλά εδώ προσπαθούμε να καταφέρουμε κάτι μεγαλύτερο. Νούμερο 3 και τελευταίο από τα πράγματα που επέλεξα να σας πω για την κλιματική δικαιοσύνη. Η κλιματική κρίση δεν είναι μονάχα περιβαλλοντική, είναι κοινωνική και είναι πολιτική. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα υποθούν εδώ, μα θα σταθώ σε κάτι το οποίο ίσως είναι και λίγο πιο κοντά σε εμάς εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης που βρισκόμαστε και εξαιτίας των διαφόρων συζητήσεων που ακούμε. Όπως σας είπα στην αρχή, στο Πακιστάν από τις τελευταίες πλημμύρες μετακινήθηκαν, μετανάστευσαν εσωτερικά, έγιναν displaced, όπως λέγεται στην ορολογία, 33 εκατομμύρια άνθρωποι. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα πρέπει να μετακινηθούν για να μπορέσουν να ζήσουν. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλο τον κόσμο, τον Μπολσονάρο ίσως στη Βραζιλία, τον Τραμπ στις ΗΠΑ, ακόμα και δεξιές κυβερνήσεις όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ, η κυβέρνηση του Μακρόν στη Γαλλία, χτίζουν τείχη είτε πραγματικά τύχη, είτε νομοθετικά τύχη, για να κρατήσουν τον άλλον έξω. Και αφού ταξιδέψαμε στον χρόνο και είπαμε και δύο πράγματα για την κλιματική δικαιοσύνη, νευριάσαμε και λίγο, ας πάμε σε αυτή την ερώτηση που είναι η ερώτηση που πολύ όμορφα έθεσαν οι διοργανωτρίες και οι διοργανωτές του φεστιβάλ σήμερα. Το κλίμα αλλάζει, εμείς γιατί όχι, το κλίμα αλλάζει, πώς μπορούμε να αλλάξουμε εμείς. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μοιραστώ πάρα πολύ γρήγορα τη δική μου προσωπική ιστορία για να σας πω γιατί με τσατίζει τόσο πολύ η ατομική ευθύνη και το άγχος που αισθανόμαστε. Εγώ είχα την τύχη, θα πω, να μεγαλώσω στην Κρήτη. Είχα την τεράστια τύχη να έχω γιαγιά και παππού, να έχουμε χωριό, να πηγαίνω στο χωριό κάθε καλοκαίρι. Ξυπόλυτη, παραλία, φύση, πρόβατα, κότες, υπέροχη παιδική ζωή. Οπότε έμαθα να αγαπώ πάρα πολύ γρήγορα τα ζώα, τη φύση κτλ. Στα 13 μου αποφάσισα ότι εγώ δεν μπορώ να τρώω ζώα πια. Όχι γιατί κάποιος μου είπε ότι αυτό ονομάζεται χορτοφαγία, αλλά γιατί μου φαινόταν κάπως παράλογο ότι έχω ένα κοτόπουλο, παίζω μαζί του και μετά το μεσημέρι έχουμε πάλι κοτόπουλο για φαγητό. Το 2015, όταν τελείωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές, μετακόμισα στην Ισπανία. Εκεί έτυχε μία συμφοιτήτρια να μου δανείσει ένα ντοκιμαντέρ. Θεωρώ ότι είναι ένα γνωστό ντοκιμαντέρ, το Conspiracy. Και κάπως μέσα σε μία και ένα βιβλίο, το οποίο ονομάζεται «Τρώγοντα ζώα», ξέχασα να το αναφέρω αυτό, το βιβλίο αυτό, το «Τρώγοντα ζώα», δεν μιλάει ακριβώς για το βιγκανισμό, αλλά κάπως μας πάει πίσω από τα σφαγεία, πίσω από, από τη βιομηχανία παραγωγής ζώων και ζωικών παραγόντων. Και κάπως μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, παίρνοντας τη μητέρα μου, κλαίγοντας ότι πώς μπορείς να μην μου έχεις πει όλα τα χρόνια ότι έτσι παράγεται το γάλα, 22 χρονών εγώ δεν ήξερα. Κάπως έγινα vegan πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να ξέρω πολλά ούτε για το βιγκανισμό, ούτε για το περιβαλλοντικό του αντίκτυπο, ούτε για τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Όσο περισσότερο
Διάβαζα, άλλαζα και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Τον τρόπο που αγόραζα ρούχα, τα καλλιτικά μου, τα σαμπουάν μου, όλα τα πράγματα που σιγά σιγά ένας άνθρωπος που αρχίζει να συνειδητοποιεί πώς παράγονται τα υλικά γύρω μας, δεν θέλει πια να συμμετάσχει και το θεωρώ πολύ λογικό. Το θέμα είναι ότι όσο περισσότερο διάβαζα, τόσο περισσότερο μου φαινόμουν αδύναμη. Μου φαινόμουν ότι εγώ σταμάτησα να καταναλώνω ζώα, αλλά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι στη βιομηχανία κρέατος. Οπότε αναρωτιόμουν μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, το 2018 είχα πάλι την τύχη να μετακομίσω στην Ολλανδία, όπου ολοκλήρωσα και το πρώτο μου μεταπτυχιακό στις περιβαλλοντικές επιστήμες. Και πέρασα μία χρονιά φοβερά αγχωμένη, χαωμένη. Μου μιλούσαν για περιβαλλοντική πολιτική, για συνεδριάσεις αρχηγών των κρατών, για αποφάσεις που παίρνονται από το 1990 και ακόμα καμία απόφαση δεν έχουμε πάρει. Ένιωθα τόσο χαωμένη που προτιμούσα να επιστρέψω στην εποχή που νόμιζα ότι αν γίνω vegan όλα θα λυθούν. Ή αν σταματήσω εγώ προσωπικά να αγοράζω ρούχα. Δεν μπορούσα λοιπόν να διαχειριστώ καθόλου το γεγονός ότι οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων συνέχιζαν να έχουν κέρδη, οι γαλακτοβιομηχανίες συνέχιζαν να έχουν κέρδη και εμείς συνεχίζαμε να ζούμε τη ζωή μας σαν να μην συμβαίνει τίποτα, καθώς οι ηγέτες έριχναν καμία αποφασιστικότητα να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο και το κόστος ζωής των ανθρώπων αυξανόταν και συνεχίζει να αυξάνεται κατακόρυφα με τους περισσότερους ανθρώπους να μην καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα μέχρι το τέλος του μήνα. Και εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ πλήρως ότι μου λείπει ένα κομμάτι αυτής της αλυσίδας. Δεν μπορεί η απόσταση να είναι από το να αλλάξω εγώ, να πάρω εγώ την ευθύνη για όλα και το επόμενο πράγμα που να μπορεί να συμβεί είναι να πάω να εκλεγώ ηγέτης κάποιας χώρας για να αλλάξω τις πολιτικές της. Σκεφτόμουν, okay, κάτι πρέπει να υπάρχει εκεί ανάμεσα. Αν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, πρέπει να... Όπως είπε η Μαρία, την αναφέρω πολύ συχνά, είναι κρίμα που δεν είναι εδώ, αλλά ήταν τόσο υπέροχη η ομιλία της. Όπως είπε η Μαρία, πρέπει να αρχίσουμε να βρίσκουμε εμπιστοσύνη στα άτομα γύρω μας, να χτίζουμε κοινότητες με τους ανθρώπους γύρω μας, να εμπλεκόμαστε σε πράγματα που είναι κοντά σε εμάς, να εμπλεκόμαστε σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Γιατί όπως είδαμε στο λουλουδάκι της κλιματικής κρίσης, κλιματική κρίση δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεις ένας περιβαλλοντικός ακτιβιστής ή να πας σε μια περιβαλλοντική ομάδα για να συμμετάσχεις. Μπορείς να στραφείς σε μια φεμινιστική ομάδα, μπορείς να στραφείς σε μια ομάδα που αντιδράσει κάποια από τα υπόλοιπα συστήματα καταπίεσης, αντιρατσιστική ομάδα, ομάδα υπέρ των προσφύγων. Όλα τα πράγματα, όλες αυτές οι κρίσεις είναι ενωμένες, αλλά το θετικό είναι ότι και όλες οι λύσεις είναι ενωμένες. Οπότε, αν ο καθένας μας κάνει κάτι σχετικό, αν περάσει από το άτομο, στην κοινότητα, στο σύνολο, εύχομαι, δεν μπορώ να σας το αποδείξω, αλλά ίσως μια αναδρομή παραπάνω στην ιστορία άλλων κινημάτων που έχουν φέρει αλλαγές να σας το αποδείξει αυτό, εύχομαι ότι μπορούμε να δούμε πραγματικά κάποια αλλαγή. Οπότε, τελικά... επειδή όσες φορές και αν έχω συζητήσει αυτό το πράγμα και έχω πει, παιδιά, πρέπει να περάσουμε από το άτομο στην κοινότητα, η ερώτηση είναι πάντα ίδια. Ναι, αλλά εγώ τι μπορώ να κάνω. Θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε πράγματα που έχουν πει πολύ εξαιρετικές ομιλήτριες και ομιλητές αυτές τις μέρες. Οι περισσότερες έρευνες για την ατομική αλλαγή μας βλέπουν σαν καταναλωτές. Αγόρασε αυτό αντί γι' αυτό. Άλλαξε τους λαμπτήρες σου με αυτούς, πάρε ηλεκτρικό αυτοκίνητο αντί για συμβατικό αυτοκίνητο. Δεν είμαστε μόνο καταναλωτές, θέλω αυτό να το θυμάστε και είμαστε πρώτα άνθρωποι, δεύτερον πολίτες, μετά καταναλωτές. Οι περισσότερες λοιπόν έρευνες όμως που ασχολούνται και είναι πολλές με το τι μπορούμε να κάνουμε προσωπικά σαν καταναλωτές βάζουν αυτά τα τρία πράγματα που έχω βάλει εδώ σε τρία γλυκά εικονάκια συνήθως στις πρώτες θέσεις. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε πολλά αεροπλάνα, στραφείτε στο βιγκανισμό ή όπως το ονομάζουν plant-based, γιατί η λέξη βιγκανισμός είναι too political, πολύ πολιτική, και χρησιμοποιήστε το ποδήλατο, το πατίνι, τα πόδια σας και όχι το δικό σας αυτοκίνητο. Υπάρχουν λοιπόν ατομικές επιλογές σε επίπεδο καταναλωτή, οι οποίες είναι μια εξαιρετική αρχή, αλλά είπαμε ότι προσπαθούμε να περάσουμε στο επίπεδο του πολίτη. Και για μένα οι αγαπημένες μου ατομικές επιλογές είναι οι ατομικές επιλογές που δρούν σαν γέφυρες για να περάσουμε σε αυτό που σας είπα, το σύνολο, την κοινότητα.
Σας έχω γράψει 5 πράγματα, για να δούμε αν θα τα διαβάσουμε όλα. Πρώτον, να βγάλεις το μυαλό σου, από το μυαλό σου, την έννοια της τέλειας ακτιβίστριας, του τέλειου ακτιβιστή, του τέλειου ακτιβιστικού ατόμου, την ιδέα ότι για να συμβάλλεις σε οποιοδήποτε κίνημα πρέπει να έχεις διαβάσει τα πάντα, να ξέρεις τα πάντα, να έχεις απάντηση σε όλα και να είσαι και τέλειο άτομο στη ζωή σου. Ένα από τα αγαπημένα μου μυαλά σε αυτόν τον κόσμο, αν δεν έχετε διαβάσει έργα της, σας προσκαλώ και προκαλώ να το κάνετε, η Ναόμι Κλάιν, είχε πει και θα την διαβάσω για να την κάνω quote σωστά. Αν δεν μπορείς να είσαι ακτιβιστής, εκτός και αν έχεις καθαρίσει ήδη με κάποιον τρόπο όλη σου τη ζωή από τα ορυκτά καύσιμα, τότε το κλιματικό κίνημα θα είναι ένα κίνημα τριών ανθρώπων. Κάτι που είναι υπέροχο για τους ανθρώπους που έχουν την εξουσία. Η ντροπή είναι ένας απίστευτα αποτελεσματικός τρόπος για να κάνεις τους ανθρώπους να φοβούνται να συμμετέχουν επειδή δεν θέλουν να τους αποκαλέσει κάποιος άλλος υποκριτές. Κάθε άτομο έχει ρόλο να παίξει στο κλιματικό κίνημα. Δεν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει κάτι σχετικό. Δεν χρειάζεται η δουλειά σου να έχει κάτι να κάνει με αυτό. Σίγουρα μπορείς να κάνεις πράγματα για το καλό όλων μας. Και άνθρωποι όπως εγώ που το έχουμε σπουδάσει και τα λοιπά, οφείλουμε να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το κίνημα όσο πιο προσβάσιμο γίνεται σε όλους και όχι να χτίζουμε τείχους τελειότητας γύρω από αυτό. Νούμερο 2. Να ξεκουράζεσαι. Ξέρετε πόσα άτομα γνωρίζω, θα βάλω και ένα βελάκι εδώ, που είναι στα όρια αυτού που ονομάζουμε burnout πάρα πολύ συχνά, καθώς θέλουν να συμμετέχουν σε όλα, θέλουν να δώσουν το 150% του εαυτού τους, στο να καταπολεμήσουν τις αδικίες αυτού του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό να απομάθουμε και αυτή την έννοια, γιατί το σύστημα στο οποίο ζούμε μας πιέζει πάντοτε να δίνουμε το 150% του εαυτού μας, γιατί μόνο έτσι είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί. Και κάπως έχουμε εσωτερικεύσει ότι και ο ακτιβισμός μας πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο. Ότι δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι απλά για ξεκούραση. Νούμερο 3. Η Μαρία το είπε πολύ αυτό, να αναζητήσεις συλλογικότητες, συνεργασίες στη γειτονιά σου, στο δήμο σου, στο χωριό σου, στην πόλη σου, σε συνδικάτα, στο χώρο εργασίας σου, να μάθεις για τους τοπικούς αγώνες, να γίνεις μέλος σε συνασπισμού, σε συστήματα υποστήριξης των πολιτών. Είναι πάρα πολύ όμορφο και πραγματικά είναι απίστευτη η αίσθηση του να κάνεις πράγματα μαζί με άλλους ανθρώπους για έναν κοινό σκοπό. Νούμερο 4, τα 3 γλυκά εικονάκια που είδαμε πριν, να κάνεις ό,τι μπορείς σαν άτομο. Γίνε vegan, χρησιμοποίησε ποδήλατο, ό,τι φόρεσε τα ρούχα της γιαγιάς σου, αλλά μην σταματήσεις εκεί, σίγουρα. Η συλλογική δράση, λοιπόν, δεν έχει μία μορφή, δεν έχει μία εικόνα, δεν έχει ένα σωστό τρόπο να συμβεί. Αν θέλετε να σας αναφέρω μερικά από τα πιο ελπιδοφόρα κινήματα, για παράδειγμα στην Κολομβία μόλις εκλέχθηκε μια κυβέρνηση η οποία έχει στη βάση της την κλιματική δικαιοσύνη. Η αντιπρόεδρος αυτής της κυβέρνησης είναι μια μαύρη γυναίκα, ακτιβίστρια, κλιματική ακτιβίστρια από τα 14 της, σε μια χώρα που τους τελευταίους 2 αιώνες εκλέγει μόνο συντηρητικές παρατάξεις. Οπότε αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Μικρότερα κινήματα υπάρχουν παντού, στην Κρήτη για παράδειγμα, που προσπαθούν να προστατεύσουν διάφορους υπέροχους βράχους και παραλίες από τη δημιουργία ενός ακόμα κακόγουστου ξενοδοχείου. Και αν χρειάζεστε ένα πάρα πολύ άμεσο παράδειγμα, θα σας προσκαλέσω να κοιτάξετε γύρω σας, να κάνετε μία βόλτα έξω στο φεστιβάλ. Αυτό το φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα ανθρώπων που ήρθαν μαζί σε μία κοινότητα. Ανθρώπων που κάποια στιγμή στη ζωή τους είπαν «Α, εγώ θα γίνω vegan για τον χύψη λόγο, για τα ζώα, για το περιβάλλον, για την υγεία μου». Και μετά κατάλαβαν ότι όλα μαζί αυτά τα άτομα είναι πιο δυνατά. Όλα μαζί μπορούν να κάνουν κάτι το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το να έμενε ο καθένας μόνο του στην προσωπική του επιλογή. Είναι πραγματικά υπέροχο το πώς έχουν δημιουργήσει, ας πούμε, αυτόν τον ασφαλή χώρο για όλους εμάς, για όλα τα άτομα, να έρθουμε κοντά, να μιλήσουμε, να μάθουμε το ένα από το άλλο, να φάμε και να γιορτάσουμε παρέα και να βρούμε την ελπίδα παρέα. Η αίσθηση της απελπισίας, μιας και ανέφερα την ελπίδα,
είναι πραγματικά καταστροφική και δεν επωφελεί κανέναν, πέρα από το ότι καταστρέφει τη δική μας προσωπική ψυχική υγεία, δεν επωφελεί κανέναν άλλον εκτός από το υπάρχον status quo. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να σταματήσει η οποιαδήποτε επαναστατική δράση, το οποιοδήποτε κίνημα από τους ανθρώπους να νιώθουν μικροί, απαθείς, αγχωμένοι και ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς που πολλά άτομα από εμάς πρέπει να βάζουμε καθημερινά για να επιβιώνουμε, οι βίαιοι κύκλοι ειδήσεων για πολέμους, για καταστροφές, το άγχος για την πληρωμή του ενοικίου στο τέλος του μήνα για πολλά άτομα κτλ. Πολύ συχνά μας αγχώνουν και πάνω σε αυτό έρχεται και ένα επιπρόσθετο άγχος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για όλα αυτά. Η κοινωνία μας είναι φτιαγμένη. Φτιαγμένη κυριολεκτικά, δεν είναι τυχαίο. Είναι φτιαγμένη για να νιώθουμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει ένας καλύτερος κόσμος, ότι αυτόν έχουμε και σε αυτόν πρέπει να ζήσουμε. Όμως ένας άλλος κόσμος είναι αλήθεια πιθανός. Ένας άλλος κόσμος είναι σίγουρα δυνατός. Πρέπει να πούμε ιστορίες για αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να πλάσουμε παραμύθια για αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να δώσουμε ο ένας το χέρι στον άλλον για να ονειρευτούμε πώς θα είναι αυτός ο κόσμος στο μέλλον. Και αυτό ίσως να είναι και η καθοδήγησή μας για το τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν σας ζητώ σίγουρα να έχετε μία αφελή αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά και σε έναν κόσμο που κυβερνάτε, όπως είπαμε, τον καπιταλισμό, από την πατριαρχία, από τον ρατσισμό κτλ. Δεν σας ζητώ σίγουρα αυτό. Σας ζητώ να βρείτε μία ελπίδα στα άτομα γύρω σας που θα σας δώσει μία ελπίδα η οποία είναι βασισμένη στην πλήρη επίγνωση για τα συστήματα καταπίεσης που μας έχουν φέρει ως εδώ. Γιατί αλήθεια πιστεύω ότι αν κινητοποιηθούμε για να αλλάξουμε αυτά τα συστήματα καταπίεσης, αυτά που είναι πιο κοντά στην καρδιά του καθένα από εμάς, όχι μόνο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, αλλά ακόμα καλύτερα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κόσμο ο οποίος θα είναι ασφαλής και δίκαιος για όλα τα πλάσματα, ανθρώπινα και μη. Ευχαριστώ πολύ.